Ανδρέα, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ιωνικού. Πρώτα συναισθήματα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε μια τόσο ιστορική ομάδα. Ελπίζω να βοηθήσω να αναπληρώσει τους στόχους της και να βρεθεί και να καταφέρει ότι. Γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να καταφέρουμε να πάρουμε φέτος το πρωτάθλημα και γιατί έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλούς και καλούς ποδοσφαιριστές και να βρεθεί ξανά εκεί που πρέπει. Υπάρχουν παιδιά που γνωρίζετε αυτήν την ομάδα που έχετε παίξει μαζί. Νομίζω με τον Φρανκ έχετε παίξει. Με τον Φρανκ τον είχα στη Σπάρτη, αλλά είναι πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι τους γνωρίζω γιατί έχουν παίξει μεγάλες ομάδες όπως ο Ιωάννου, ο Κρητικός και τα άλλα παιδιά μέσα στα αποθητήρια. Είναι παίκτες οι οποίοι έχουν εμπειρίες και τους γνωρίζω από πριν. Πόσο θα σε βοηθήσει η εμπειρία σου από την ΑΕΚ? Κοιτάξτε. Για το εξωτερικό, γιατί έχεις παίξει και στη Σερβία. Ναι, έχω. Δεν είχα καταφέρει να κάνω πολλές συμμετοχές, αλλά βρέθηκα σε ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές. Πήραμε και το πρωτάθλημα πριν 2 χρόνια. Πιστεύω ότι όσο καλύτερο ποδοσφαιριστής δουλεύει, τόσο πιο καλύτερα βελτιώνεσαι και εσύ, γιατί πρέπει να πας και με τον δικό της ρυθμό. Και πιστεύω ότι θα είναι μια χαρά. Γιατί και εδώ έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές και ο ένας θα βοηθήσει τον άλλον να καλύτερη ομάδα να πάει καλά. Αν σου έλεγα να περιγράψεις τον Βλαχομήτρο με μια λέξη ή με κάποιες λέξεις, ποια θα ήταν αυτή, τι να περιμένει ο κόσμος από σένα? Να περιμένει γκολ, να περιμένει ασίστ, να περιμένει φαντασία, ενέργεια? Κοιτάξτε, δεν μου αρέσει να μιλάω ποτέ για τον εαυτό μου, αλλά πιστεύω ότι μπορώ να σκοράρω με αρκετά μεγάλη ευκολία. Ένα μήνυμα στον κόσμο. Εγώ ήρθα και προχθές στον αγώνα που έδωσε η ομάδα που καταφέραμε και κερδίσαμε. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ζεστός και εγώ έχω να τους πω ότι πιστεύω ότι η ομάδα θα καταφέρει στόχους φέτος.